Ευλογημένη χρονιά στον κύριό μα. Χρόνια πολλά, καλά. Να τα αξιοποιήσουμε την χρονιά αυτή για το καλό, το προσωπικό μα, τη κοινωνία μα, του τόπου μα, αλλά και τη Εκκλησία μα. Ασφαλώς, γύρω μα τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευδίωνα, καθόλου ευχάριστα, καθόλου ελπιδοφόρα. Είναι δύσκολο. Όμως θα ξεκινήσω την ομιλία μου με κάτι αισιόδοξο, όχι ουτοπικό, αλλά πραγματικά αισιόδοξο. Την πορεία μας αυτή μέσα στον χρόνο δεν την κάνουμε μόνοι μας. Και ευτυχώς δεν είμαστε μόνοι μας. Μαζί μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός μας είπε ότι θα είναι μαζί μας. Ιδού εγώ με τη μόνη μη, πάσα στα σημέρα τη ζωή τη μόνη. Είμαστε λοιπόν κάτω από τη σκέπη και την αγάπη του Θεού. Αυτός μας δημιούργησε, αυτός μας αγαπάει πολύ, μας φροντίζει, μας τρέφει, μας σκεπάζει, μας εμπνέει. Και περιμένει από εμάς τι, όταν κάποιος αγαπάει, τι περιμένει. Ανταπόδοση της αγάπης, να τον αγαπήσουμε. Άρα λοιπόν αυτό έχουμε να κάνουμε, να ευγνωμονούμε, να ευχαριστούμε τον Ιησού Χριστό για όλα τα δώρα του και για τον δώρο του χρόνου που μας έδωσε και μπήκε στον νέο χρόνο, να τον ευγνωμονούμε γιατί ταπεινώθηκε, έγινε άνθρωπος για να ανοίξει άλλους δρόμους και να δώσει άλλες προοπτικές, γιατί χωρίς τον Χριστό δεν υπάρχει προοπτική. Γι' αυτό χωρίς Χριστό και χωρίς πίστη σε αιωνιότητα, τα πράγματα θα μπουν πολύ, γίνονται πολύ μάλλον. Γι' αυτό όποιος έχει μυαλό και σκέπτεται, λέει αν δεν υπάρχει αιωνιότητα, γιατί να ζω. Και ποιος είναι ο σκοπός της ζωής, άρα λοιπόν ο Χριστός είναι μαζί μας. Αλλά δεν είναι μόνο ο Χριστός, είναι και η Παναγία. Είναι η Αγία ελπίδα μας. Είναι η πάσα ελπίδα μας. Η Παναγία είναι τα πάντα. Μας αγκαλιάζει κι αυτή, μας σκεπάζει, μας εμπνέει, είναι δίπλα μας κάθε φορά που την φωνάζουμε και όταν δεν την φωνάζουμε. Γι' αυτό η Παναγία μας έχει χιλιάδες ονόματα. Είναι αυτή η οποία η γλυκοφιλούσα, είναι η υπερφοκρατούσα, είναι η Παναγία η οδηγήτρια, είναι η Παναγία Φανερωμένη, Παναγία Χρυσερόδησα, είναι η Ζωδόπος Πηγή, είναι η Πορταΐτισσα, είναι πολλά. Η Τριχερούσα και η Γοργό Επίκορος. Από τα θαύματα και την παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Άρα κοντά μας και η Παναγία. Αλλά δεν μόνο η Παναγία. Είναι όλοι οι Άγιοι Άγγελοι. Είναι ο Άγγελος που πήραμε το βαπτιστήκαμε. Όλοι μας έχουμε έναν Άγιο Άγγελο. Είναι γι' αυτό μαζί μας. Μαζί μας είναι και όλοι οι Άγιοι. Και προχθές, 29 Δεκεμβρίου, διαβάζοντας το Συναξάρι, Συναξάρι ξέρετε, είναι η δίκη των Αγίων της κάθε μέρα. Είχα σημειώσει το μηνέο που διαβάζω, αυτό θα σας πω τώρα, αλλά το έχω ξεχάσει. Αλλά γι' αυτό κάνουμε τις γιορτές, για να θυμούμαστε, είναι η θύμηση. Και γι' αυτό διαβάζουμε κάθε μέρα ακολουθία, για να φέρουμε κάτι πάλι στο νου μας, όσα πράγματα γιορτάζουμε κάθε μέρα. Το Συναξάρι λοιπόν ήταν πολύ σημαντικό, έλεγε. Για αυτή η μέρα, 29 Δεκεμβρίου, μνήμη τελούμεν, ακούστε τι ωραίο, πάντων των χριστιανών αδελφών μας, των ελλημό, δίψη, εχμαλωσία, κρύη και βιαίο θανάτων τελειωθέντων. Όλοι αυτοί οι χριστιανοί αδέλφια μας, που ετελειώθησαν με βίαιο θάνατο, είτε από το κρύο, είτε από την πείνα, είτε από την δίψα, είτε από οτιδήποτε εκμανωσία, αυτοί είναι κοντά μας. Όλοι αυτοί είναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να είναι όλοι αυτοί κοντά μας. Και έτσι και εμείς με τη γιορτή μας αυτή, αισθανόμαστε αυτή την ενότητα ουρανού και γης, είναι σύνοδος του ουρανού και γης, αισθανόμαστε αυτή την ενότητα μεταξύ μας, ανταλλάσσουμε ευχές, ανοίγουμε η καρδιά μας, γυράζουμε τα χείλη μας και έτσι σκορπάμε γύρω μας μια ωραία αύρα. Αύρα ελπίδας, αισιοδοξίας, χαράς και μια αύρα
όπου μας εμπνέει ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι. Εδώ είμαστε στην Εκκλησία ολόκληρη. Είναι ο Επίσκοπος, όπου δεν είναι κεφαλή της Εκκλησίας ο Επίσκοπος, κακώς λέγεται αυτό. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Ο Επίσκοπος είναι διάδοχος των Αποστόλων και Προεστός ή ο κορυφαίος των Χαρισματούχων, έτσι λέγεται. Είναι ο Επίσκοπος λοιπόν, ιερείς μας, είναι οι εκπρόσωποι του λαού, οι εκπρόσωποι των δημοσίων αρχών, είμαστε όλοι εμείς που αποτελούμε την Εκκλησία του Χριστού. Τι ωραίο γι' αυτό να είμαστε ενωμένοι κάτω από το Ιησού Χριστό και μαζί με τον Επίσκοπο, διότι και χωρίς τον Επίσκοπο δεν υπάρχει ούτε ιεροσύνη, ούτε θυσιαστήρι. Αν δεν υπάρξει Επίσκοπος, δεν μπορεί να υπάρξει ιεροσύνη, δηλαδή να τα δώσει την ευθύνη στους ιερείς, ούτε να υπάρξει θυσιαστήριο για να γίνει τη λειτουργία. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό και γι' αυτό και υπάρχει ο σεβασμός. Δεν είναι μόνο ο σεβασμός έτσι απλώς σε κάποιον που έχει μια θέση, αλλά είναι ο σεβασμός σε αυτό που ο Χριστός όρισε και οι Απόστολοι και η Εκκλησία και μέχρι σήμερα έχουν αυτή την ιεραρχική μέσα στην Εκκλησία δομή. Αλλά είπα και χθες στο Δημαρχείο, προχθές που το είπα, και θα μου επιτρέψω να το παραλάβω πάλι. Είμαστε εδώ. Όλοι μας έχουμε χαρίσματα. Δεν υπάρχει στην Εκκλησία άνθρωπος μη χαρισματούχος. Όλοι έχουμε χαρίσματα. Αφού βαπτιστήκαμε, πήραμε και χάρισμα. Μας εσφράγισε ο Παπάς με το Άγιο Μύρο και είπε σφραγής, δωρεάς, Πνεύματος Αγίου Αμήν. Είμαστε όλοι σφραγισμένοι. Και έχουμε τα χαρίσματα. Ο Επίσκοπος δεν διαφέρει από τους, από εσάς, από τους αδελφούς μέσα στην Εκκλησία. Είναι και αυτός μέλος της Εκκλησίας. Όπως όλοι μας είμαστε μέλος και αλλά έχουμε τα χαρίσματά μας. Ένας είναι επίσκοπος, έχει το χάρισμα αυτό. Άλλος είναι ιερέας, άλλος είναι διάκονος, άλλος είναι ψάλτης, άλλος είναι έχει αγάπη, άλλος έχει ερημοσύνη, άλλος όλα αυτά. Και όλα αυτά τα κουμπάμε πάνω στην Αγία Τράπεζα και τα μοιράζουμε στην Εκκλησία. Και έτσι όλοι είμαστε χαρισματούχοι, αλλά ο καθένας ιεραρχικά έχει το χαρισμά. Όπως είναι οι καθηγητές μας, οι νοσήτροποι, είναι οι εθελοντές, οι εθελότριες, είναι όλοι αυτοί που δουλεύουν στα ιδρύματά μας, είναι ο ιατρός που χάρισμα της ιατρικής, ο συλλεκτής χάρισμα του συλλεκτού, όλα είναι χαρίσματα. Ο καθηγητής του καθηγητού, ο διοικητής του διοικητού, όλα είναι χαρίσματα. Και όλα αυτά πρέπει να αναφέρουν στον Χριστό και όλοι μαζί ενωμένοι να προχωρεί αυτή η κοινωνία σε αυτή την αρμονία. Σε αυτή την αρμονία. Όμως πρέπει να πούμε και κάτι άλλο που έχει ξεκαθαρίσει ο Χριστός. Κάποτε το πλησίασαν οι δύο μαθητές του, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Πρώτο πάθος, πρώτη σταυρός του. Ο Μάρκος λέει αυτό, ο αδελφής του Ματθαίου λέει ότι η μάνα πήγε και ζήτησε ρουσφέτη η μάνα. Είπε η μάνα στον Χριστό, ξέρει να καυτοποιήσει τα παιδιά μου όταν θα πάει στη βασιλεία του. Γιατί περιμένει τον Χριστό από τη βασιλιά. Δεν είχα καταλάβει ακόμη περί τίνος πρόκειται. Ο Μάρκος λέει ότι πήγαν απευθείας οι μαθητές του Ιάκωβος και ο Ιωάννης και λέει «Κύριε, θέλουμε κάτι να σου πούμε». Λέει «Τι». Λέει «Όταν θα έρθει η ώρα της βασιλείας του βασιλεύσης, θα βάλεις ένα δεξιά και ένα αριστερά». Και λέει ο Χριστός «Τα χάτανε στα μάτια, ξέρετε, δεν ξέρετε τι θα γίνεται». Είχε και κάποια άλλα πράγματα, αλλά τα πράγματα παρακάτω είχαμε πολύ πρόβλημα. Και όμως δεν είναι οι δύο αυτοί μόνο οι μαθητές. Έχουμε και τους άλλους, οι οποίοι λέει ηγανάκτησαν για τους δύο. Δηλαδή, λέει εσείς οι δύο τι είσαστε. Θα πάρετε θέσεις εσείς και εμείς θα κάνουμε. Και τότε αφού αγανάκτησαν κι αυτοί, είδε ο Χριστός ότι όλοι ήσαν τα πάντα τους, τους καλοί που βλάχτη τους ελάτε εδώ. Και τους πέτα εξής. Ξέρετε, λέει ο Χριστός, ότι οι ηγέτες των εθνών ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω στο λαό τους. Και οι άρχοντες, δηλαδή οι αυτοί που έχουν αρχές και εξουσίες, καταδυναστεύουν τον λαό. Σε εσάς όμως, τους χριστιανούς, δηλαδή τους αποστόλους, τους ιερείς, δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας, πρέπει να γίνει υπηρέτης σας. Και όποιος θέλει από εσάς να γίνει πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος πάντων. Μια ανατροπή, μια τρελή ανατροπή. Η οποία όμως τα πράγματα έτσι είναι. Ένας άνθρωπος είναι υπερφύαλος, εγωιστής, έχει έτσι ένα πράγμα ναρκισισμό,
δεν το δεχόμαστε οι άνθρωποι. Ενώ ένα ταπεινό με το δεχόμαστε. Και είναι καλός, καλός άνθρωπος. Και μπορεί να εφαρμόζεται και στη ζωή αυτό που λέει ο Χριστός. Όποιος θέλει να είναι πρώτος, να γίνει τελευταίος, δηλαδή να γίνει υπηρέτης. Και ο Χριστός είχε και κάτι άλλο. Δεν έλεγε λόγια. Δεν έλεγε λόγια. Ο Χριστός έκανε αυτό. Το έπραξε. Πότε, πριν σταυρωθεί, τι έκανε. Έβγαινε τα πόδια του μαθητών. Γιατί τους είπε, είδατε τι έκανα εγώ ο δάσκαλός σας και ο κυριός σας. Λέει ναι, τότε αυτό να κάνετε κι εσείς. Δηλαδή να υπηρετείτε τους χριστιανούς, να υπηρετείτε τα παιδιά μου, να υπηρετείτε τους ανθρώπους. Αυτή είναι η δουλειά μας. Γι' αυτό και στην ελληνική γλώσσα υπάρχει και η λέξη υπουργός. Υπουργός δεν θα πει κανείς να είναι καμαρώνη της εξέδρας. Υπουργός θα πει υπηρέτης. Αν αλλάξει τα λεξικά, τον παντιμιό, τι άλλο, δηλαδή υπουργός ίσως είναι υπηρέτης. Είμαστε λοιπόν υπηρέτες του λαού μας. Έτσι πρέπει να είναι. Και προχωράμε λίγο παρακάτω. Και ο Χριστός ακόμη έδειξε, αδερφή, μια απερίγραπτη συγκατάβαση, κατέβηκε πολύ χαμηλά. Και λένε τα τροπάρια που ψάρουν αυτές τις μέρες, κατεδέξατο και την περιβολή των σπαργάνων και τη σαρκός την περιτομή. Κατεδέξατο το δίδυμα του καταδέχομαι. Καταδέχθηκε ο Χριστός, λέει με αυτούς καταδέχθηκε να πλύνει αυτό. Καταδέχθηκε ο Χριστός εμάς και δέχεται την περιτομή. Δεν το θεώρησε ότι αυτή ήταν προσβολή, επειδή ήταν Θεός. Αλλά ετήρησε τον νόμο και δέχεται την περιτομή. Συγκαταβαίνει ο Χριστός. Καταδέχεται, είναι καταδεκτικός ο Χριστός. Καταδέχεται όλους. Μας περιμένει όλους. Μας αγκαλιάζει όλους. Μας συγχωρεί όλους. Και ένας γέροντας σύγχρονος λέει τα εξής ωραία. Καταδεκτικός ο Χριστός κλπ. Και λέει και ο άνθρωπος που βγάζει τον εγωισμό του έξω είναι και αυτό καταδεκτικό, διότι η ψυχή που είναι ανοιχτή, η ψυχή που είναι ευγνώμων, η ψυχή που είναι καταδεκτική είναι η ψυχή του Χριστού. Και τότε ο Χριστός καταχαίρεται και φτιάχνει που φτιάχνει και έχει τέτοιες ψυχές. Και λέει, αλλά και οι άλλοι άνθρωποι που βρίσκονται έξω από την Εκκλησία, βλέποντας ανθρώπους του Χριστού να είναι καταδεκτικοί, να είναι απλοί, να είναι ταπεινοί, να έχουν αγάπη, να έχουν πνεύμα θυσίας, να συγχωρούν, να ευλογούν, να ανέχονται και να αντέχουν, τι κάνουν, συγκινούνται. Και αυτοί οι έξω από την Εκκλησία και αυτοί τι λένε, άλλη Εκκλησία. Έχει και τους ανθρώπους, ο Θεός τους είναι αληθινός. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Όμως, αδελφοί, πέρασαν 2.000 χρόνια από τη γέννηση του Χριστού και ο πολύμορφος εγωισμός και η αλαζονία εξακολουθούν να κατεδραστεύουν τις ανθρώπινες κοινωνίες. Έτσι ζούμε σήμερα παγκόσμια, αλλά και την πατρίδα μας, μια κρίση πνευματική, ηθική, ψυχολογική και οικονομική. Γύρω μας, τρομοκρατία, εγκλήματα, σφαγές, καταστροφή μνημείων του παγκόσμιου πολιτισμού. Εδώ η χώρα μας υπερδανίστηκε εξωφρενικά, χρεοκόπησε, έχει χάσει την εθνική της ανεξαρτησία και την πολιτική αυτοδιαχείριση, επιτροπεύεται με όλους τους ταπεινωτικούς. Αυτή είναι η ζήτηση. Το έχουμε ζήσει και το έχουμε εμπειρία αυτό το πράγμα. Γιατί όταν είπαμε σε κάποιον υπουργό να κάνει μια τροποποίηση, με μια νομολογία τροποποιητική, μια τροπολογία να θέσει το κοινοβούλιο για κάποια πράγματα που ασχολούνται από όσο θέλουν, είπε δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δεν μας εμπειρούν. Δηλαδή, ενσυχρό ομολογούμε ότι υπάρχουν μέσα εκεί κομισάρια οι οποίοι μας εμποδίζουν να κάνουμε ελεύθερη πολιτική. Το πιο σοβαρό όμως πρόβλημα είναι τα κόκκινα δάνεια, γιατί όσοι είχαν πάρει δάνεια αυτοί πώς θα τα βγάλουν πέρα, και είναι η ανεργία των νέων. Αυτά σήμερα θα δούμε στην επαρχική μας πορεία και στους δρόμους που διαταλέγουμε στην επαρχία μας και οι άλλες επαρχίες τους,
Αυτά δύο βλέπουμε πολύ δυνατά και έντονα και δεν υπάρχει θεραπεία. Και είναι και η κακουργηματική μετάλλευση της εργασίας. Λέω λέξεις που τις καταλαβαίνω τι λέω. Γιατί πολλοί δουλεύουν νέοι για 100 και 200 ευρώ το μήνα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η φταίει βεβαίως η νοοτροπία που μας καλλιεργήθηκε όμως από τους πολιτικούς όλων των εποχών και πάνω. Καθώς το στηρίζω τα εξής, ότι που φταίω εγώ δεν φταίω. Κοιτάξτε, υπάρχει κάτι άλλο. Εγώ δεν φταίω ποτέ. Ποτέ, σε τίποτα, όλα τα κάνω καλά. Ο άλλος είναι πάνω. Αυτό πρέπει να το αποβάλουμε. Δεν φταίει μόνο. Δεν τα κάνω εγώ καλά όλα και φταίει ο άλλος. Αλλά να κοιτάξουμε ο καθένας τι μερίδιο ευθύνης έχει. Λοιπόν, ακούστε μερικά για να γίνει το συμπέρασμα που λέω τώρα. Άλλος έκτιζε βίλα και δήλωνε παράγκα. Άλλος έπαιρνε μίζες. Άλλος συνταγογραφούσε ανεξέλεγκτα. Άλλος έπαιρνε φακελάκι για να κάνει εγχείρηση. Άλλος έπαιρνε επιδοτήσεις για ελιές που δεν είχε. Άλλος διορίστηκε με πλαστά χαρτιά και πτυχία. Άλλος δεν δίνουν τα πραγματικά του εισοδήματα. Άλλος έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, που δεν ήταν ανάπηρος. Άλλος έχει γεράσει και κούνηγε κόμματα. Άλλος έπαιρνε σε σύνταξη από τα 40. Και αν, μην πάω από κάτι κατάλογο, για αυτά δεν φταίνε βέβαια οι θεσμοί, ούτε η καπιταλιστική Ευρώπη. Φταίνε αυτοί γιατί ο καπιταλισμός είναι εγκληματικό πράγμα. Απάνθρωπο, τελείωσε. Αλλά δεν φταίνε αυτά μόνο. Φταίνε και η νοοτροπία που μας καλλιέργησε. Και θα μου πείτε, όταν μένα μου λένε μπορεί να βγει στα 40 σύρια, δεν μην πω. Είμαι εγώ. Δεν μην πω. Έξω ή ιδεολόγος. Άρα λοιπόν φταίνε αυτοί κλπ. Αλλά όλο το κρίσιμο προηγήθηκε η ηθική και η νομαδική κρίση, η οποία συνεχίζεται και αυξάνεται. Όταν κάνουμε αυτά που είπα προηγουμένως, δεν έχουμε ηθική. Η ηθική είναι να είσαι τίμιος πάντοτε, παντή και παντού. Να είσαι τίμιος. Γι' αυτό διώκεται ύπουλα και υποχθώνει και η πίστη. Αμφισβητείται και ευρίζεται και η Εκκλησία, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Εναντίον της πίστης επιστρατεύτηκε η επιστήμη, η τεχνολογία, η απίστευτη πρόοδος της πληροφορικής που σταματημό δεν έχει. Οι μηχανισμοί ψηφιακού ελέγχου της ζωής μας, όλα ελέγχονται. Μην νομίζετε ότι τα πάντα, τα τηλέφωνα, ό,τι ελεγχόμενο. Και εδώ που είμαστε, όσοι έχει κινηθεί επάνω, έχει ίσως υπό έλεγχο. Όλοι ελεγχόμενο, μην έχουμε αυτά πάντα. Η άθιστη παιδεία σε πολλά σχολεία δεν κάνουν τα σχετικά, τα δημοτικά. Τα σχετικά που ανακοίνωσαν η κυβέρνηση αυτή δεν μας ικανοποιούν. Εγώ έχω μια μεγάλη δουλειά αυτόν τον καιρό από τον Οκτώβριο. Έχω οριστεί στην Επιτροπή Διαλόγου με την Πολιτεία για τα θρησκευτικά και έχω την τα πρεσβεία της Προεδρίας της Επιτροπής. Είμαστε τρεις Μητροπολίτες, Μεσογείας, Μεσσηνίας και εγώ. Και έχουμε διαβάσει αρκετά πράγματα και βλέπουμε το χάος που δεν μπορούμε να παίρνουμε εκεί πέρα. Είναι δύσκολα. Τώρα ετοιμάζω το κείμενο που θα. Εγώ έχω αναλάβει το Λύκειο. Ο Άγιος Μεσογείας είχε αναλάβει την μεθοδολογία για τα παιδαγωγικά. Και ο Άγιος Μεσσηνίας είχε αναλάβει το δημοτικό και το γυμνάσιο. Υπάρχει στο Λύκειο που έχω εγώ, υπάρχει ένα ογκοδέστατο υλικό. Δηλαδή, υπάρχουν 100 σελίδες. Είναι αναρτημένο αυτό στο διαδίκτυο του πρώτου Μετελίου, στο ίδρυμα της Εκκλησίας Μολυκής. 100 σελίδες είναι το πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου. 300 τόσες σελίδες είναι το υλικό για τον καθηγητή. Είναι εκατοντάδες τα site, οι σελίδες που παραπέμπουν σε κείμενα και σε τραγούδια και σε ύμνους και σε πολλά πράγματα. Ένα ογκοδέστατο υλικό. Δεν μπορεί να το βρει να το δαμάσει το υλικό αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο εμεί θα βρούμε και το πρόγραμμα και θα προτείνουμε στην πολιτεία και η πολιτεία νομίζω τη στιγμή αυτή έχει την πρόθεση να ακούσει ό,τι εμεί πούμε τεκμηριωμένα και επιστημονικά τεκμηριωμένα και είναι έτοιμα να τα δούμε και να τα λάβουν υπόψη. Μου είπε χθες μια επιτυχήτρια από την Αίγυπτο, μου είπε χρόνια πολλά και μου είπε αυτό το εξής.
Ότι είπε ένα παιδάκι που είχε καθηγητό, είπε, γιατί λέει η κυρία γιορτάζει το Πάσχα, αφού είναι εβραϊκή γιορτή. Και το ρώτησε το παιδί, ποιος το Πάσχα, λέει η δασκάλα. Είναι συνήθως, είναι Ανάσταση, είναι Πάσχα, είναι εβραϊκή λέξη, βέβαια. Το Πάσχα είναι εβραϊκή γιορτή, αλλά τελικά είναι προτύπωση της δική μας γιορτή. Δεν τα πάρτε όλα, αλλά τα παιδιά τι προσλαμβάνουν στο σχολείο. Βεβαίως το παιδί αυτό μπορεί να το καταλάβει καλά. Αλλά εμείς ζητάμε τελικά για το δημοτικό τουλάχιστον να φύγουν τα θρησκεύματα μέσα και να μείνει μόνο η Ορθόδοξη πίστη και το βίωμα, θα πω παρακάτω ποιο είναι το βίωμα, και έτσι να μπορέσουμε τα παιδιά να μάθουν πρώτα το δικό τους πολιτισμό, τα δικά τους πράγματα, και όταν φτάσουν σε μια ηλικία όπως το γυμνάσιο να έχουν κρίση και να κάνουν κριτική, να μάθουν και τα άλλα θρησκεύματα. Διότι αλλιώς πώς θα λένε το Πάσχα είναι γιορτή εβραϊκή, γιατί είναι γιορτά. Έτσι θα λέει τα παιδιά. Λοιπόν, όλα επιστρατεύονται να γκρεμίσουν την Εκκλησία και την παράδοσή μας. Και λένε πολύ ο χριστιανός απέτυχε. Μου είχε γράψει και ο Μακαρίτης ο Τέρτσης το τελευταίο ευχετήριο πέρυσι στα Χριστούγεννα, ο Θεός να αναπαύσει τη ζυγούλα του. Μου είχε γράψει σε μεγαλύτερα χρόνια πάλι κλπ. Και μου λέει ο Χριστός έφερε ειρήνη και αγάπη, αλλά δε, αν δε. Εμείς τρωγόμαστε ζήτητα στις χιλιάδες. Ο Χριστός απέτυχε. Θα απαντήσω παρακάτω. Ο χριστιανισμός δεν χρεοκόπησε. Δρά και θαυματουργή. Πέρασε μέσα από την Ρωμανική Αυτοκρατορία, μέσα από την Ιδωλατρία και κατόρθωσε η πίστη, το Ευαγγέλιο, να κάνει την Αυτοκράτορα χριστιανό και την Αυτοκρατορία χριστιανική. Δρά, θαυματουργικά η πίστη, η χάρη του μέσα στην ιστορία. Εκεί όμως μας κάνει, μας δημιουργεί πρόβλημα είναι όχι η απ' έξω, αλλά ότι πολλοί χριστιανοί έχουν χρεοκοπήσει. Όχι η Εκκλησία, ούτε ο χριστιανός, αλλά πολλοί χριστιανοί. Και μέσα στους χριστιανούς περιλαμβάνω όλους. Ένας από όλους και εμείς, και λαϊκούς, μεγάλους και μικρούς και τα πάντα. Και έχουμε χρεοκοπήσει και έχουμε προδώσει τις χριστιανικές ηθικές αρχές του Ευαγγελίου. Και ρωτώ, για να το καταλάβουμε αυτό πιο λιανά, πόσοι από τους χριστιανούς εκκλησιάζονται. Πόσοι από τους γονείς μιλάνε στο σπίτι του για Χριστό. Λένε μια διηγή στα παιδιά από το Ευαγγέλιο. Πόσοι προσεύχονται. Πόσοι αντιδρούν στις απίστευτες και περίεργες σύγχρονες θεωρίες διεστραμμένων και αρρώστων εγκεφάλων. Θα το πω πολύ απλά για να καταλάβετε ότι δεν γεννιέσαι άντρας ή γυναίκα, αλλά κάτι θα το επιλέξεις. Και επιλέγεις εσύ το σεξουαλικό σου προσανατολισμό. Θα είναι ανήκουστα πράγματα. Θα ξέρω και τι παιδί γεννιέται τελικά. Γιατί θα πάρει αυτό το τέλος. Εκεί φτάσαμε. Και αυτή και αυτά γιατί θεοποιήσαμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εντάξει, έχει δικαιώματα, αλλά έχουμε και μια ιστορία. Έχουμε και υποχρεώσεις, δεν έχουμε μόνο δικαιώματα. Και για το ρατσισμό, που είναι φοβόμαστε, δεν έχουμε τίποτα, μας πούνε ρατσιστές. Και έτσι συντρίβουμε την ιερότητα της ψυχοσωματικής προστάσεως του ανθρώπου, και νομοθετούμε τα αγγελατικά πράγματα ότι μπορούν να παντρεύονται ομόφυλα ζευγάρια και πιο φρικτό ακόμη να μπορούν τα ζευγάρια αυτά να υιοθετούν παιδιά. Και είναι γυναίκες που πατριαλεί. Ανάντα τι θα λέει, μαμά, παπά, παιδί. Δηλαδή μια ανατροπή των πάντων. Τρελαθήκαμε, πέρα για πέρα. Είναι φοβερό και να σκεφτούμε ακόμα τι κοινωνίες αρρωστημένες θα προκύψουν αύριο, ώστε να επαληθεύεται ο προφήτης Δαβίδ, τι είπε, ο άνθρωπος παρασυνευλήθη της κτίνας της αλοβίτης και ο έγκαρδης, ο άνθρωπος λέει γινόμενο με τα κτίνη και ο μοιάζει πια με τα κτίνη και λέμε είναι δυνατόν, να είναι δυνατόν φτάνουμε. Και γιατί όλα αυτά, γιατί οι άνθρωποι λησμόνιζαν στον Θεό και γιατί χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Αντίθετος αυτά εδώ τι μπορεί να είναι. Πρώτον είναι η οικογένεια. Κυκλοφορήθηκε ένα όμορφο βιβλίο, ημερολόγιο τότε φοιτητού και σήμερα μικροπολίτη παραγωγή με τίτλο Όρος Αγίων. Είναι πολύ ωραίο και είναι ημερολόγιο από το 1972 νομίζω, που είχε επισκεφθεί πολλές φορές τα Άγιον Όρος και τη δεκαετία του 70 αυτός πρόφθεσε Άγιο Παΐσιο, Άγιο Προφύριο, πρόφθεσε μεγάλες μορφές του Άγιο Όρος
και κουβέντιασε μαζί τους και στο βιβλίο αυτό περιγράφει αυτά τα πράγματα.